Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος και μαζί θα δούμε όλες τις εξελίξεις από το αγαπημένο μας reality. Εάν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι, έγκαιρα και έγκαιρα spoiler, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου και μην ξεχνάτε να πατήσετε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις νέες ειδοποιήσεις. Ένα πολύ δυνατό παιχνίδι είδαμε στους δέκτες μας. Καθώς οι μαχητές έδειξαν δύναμη και θέληση για την νίκη, αλλά στο φινάλε η Σταυρούλα σαν απομηχανής θεός, λύτρωσε τους διάσημους, φέρνοντας τον τελικό και πιο σημαντικό πόντο, κάνοντας το 19. Στην συνέχεια στο Συμβούλιο του Νησιού, για ακόμη μια φορά επικράτησε ένας χαμός. Μπλε και κόκκινοι συγκρουστήκαν με τον Νίκο Μπάρτζη, ενώ όπως ήδη ξέρουμε, η κάλπη των μπλε έβγαλε υποψήφιο τον Χρήστο Σταμούλη. Όσον αφορά το δεύτερο αγώνισμα ασυλίας θα είναι πολύ έντονο και για τις δύο ομάδες, καθώς θα τα δώσουν όλα για όλα με σκοπό την νίκη. Ειδικά οι μπλε θέλουν οπωσδήποτε να κερδίσουν, καθώς έχουν χάσει όλους τους τελευταίους αγώνες. Πάμε τώρα να δούμε τι θα συμβεί στον δεύτερο αγώνα ασυλίας. Σύμφωνα λοιπόν με τις πρώτες πληροφορίες, που μέχρι τώρα δεν έχουν πέσει έξω, ισχυρή πιθανότητα για τον δεύτερο αγώνα ασυλίας να κερδίσει, είναι η ομάδα των διασήμων. Για ακόμη μια φορά η ομάδα των διασήμων κερδίζει και την δεύτερη ασυλία, με τους μαχητές να πέφτουν και άλλο σε αυτοπεποίθηση, καθώς δεν μπορούν να σταυρώσουν νίκη, και πάμε και πάλι στο συμβούλιο για ακόμη έναν μαχητή στον τάκο. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.